Είσαι σίγουρα. Απόλυτα. Καλησπέρα σας. Παρουσιολογιότατε πατέρα Νικόλαε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου, κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί ακαδημαϊκοί, θα μου επιτρέψετε πρώτα να δώσω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας, τον κύριο Ζερφό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρουσιολογιότατε, εκλεκτές και εκλεκτοί συνάδελφοι, φίλοι της Ακαδημίας, ο Πρόεδρος, ο κύριος Σταμάτης Κρημιζής, με παρακάλεσε να σας καλωσορίσω απόψε και να κηρύξω την έναρξη των εργασιών αυτού του διαλόγου, ο οποίος εντάσσεται σε μία σειρά διαλόγων τους οποίους έχει αρχίσει η Ακαδημία σε διάφορα θέματα από το περιβάλλον, το διάστημα μέχρι την τυφλή δικαιοσύνη. Έχετε το λόγο εσείς, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Όπως ακούσατε, η Ακαδημία οργανώνει κατά διαστήματα επιστημονικούς διαλόγους οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο βασικά κεντρικά θέματα της πολιτιστικής και πνευματικής μας ζωής. Ένας τέτοιος διάλογος είναι ο απόψινός με θέμα Ρωμαίων πολιτεία, Ελλήνων στοχασμός, με δύο ακαδημαϊκούς, τον κύριο Θόδωρο Παπαγγελή, που έχει την έδρα της Λατινικής Φιλολογίας, και τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, που κατέχει την έδρα του Δημοσίου Δικαίου. Λίγα λόγια, πολύ σύντομα, από μένα, πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές. Θα ήθελα να πω ότι αν ανατρέξουμε στην ιστορία της Ευρώπης και ιδιαίτερα στην ιστορία του δικαίου, συνηθίζουμε να διακρίνουμε τρεις βασικές χρονικές περιόδους. Την αρχαία Ελλάδα, την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το Βυζάντιο. Η αρχαία Ελλάδα έλαμψε στον τότε γνωστό κόσμο με τις πολιτιστικές κατακτήσεις και τα επιτεύγματά της. Δημιούργησε, ανέδειξε μάλλον, μεγαλουργούς του πολιτισμού, φιλοσόφους, ποιητές, νομοθέτες, τραγωδούς, πολιτικούς, με αποτέλεσμα ιδίως η κλασική αρχαιότητα, 4ος και 5ος αιώνας, να μείνουν ακόμα ορόσημα φωτεινά στην ιστορία της Ευρώπης. Η αρχαία Ελλάδα όμως δεν είχε κατορθώσει να συγκροτήσει ένα ενιαίο κράτος. Δεν υπήρχε ενιαίο κράτος. Το πρώτο ελληνικό ενιαίο κράτος είναι αυτό που δημιούργησαν οι Έλληνες που ξεσηκώθηκαν το 1821, έδιωξαν τους Τούρκους και ίδρυσαν κράτος. Αυτό είναι το πρώτο στην ιστορία ενιαίο ελληνικό κράτος. Στην αρχαία Ελλάδα είχαμε κράτη-μέλη, πόλεις δηλαδή κράτη, που κάθε μία με τη δική του νομοθεσία, με το δικό του στρατό, με τις αντιπαλότητες, με τους πολέμους μεταξύ τους, μελανές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας, ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Πρέπει όμως να τους αναγνωρίσουμε και δύο επιτεύγματα. Αυτοί διέπλασαν πρώτη το πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας. Και δεύτερον, αυτοί ήταν που απέτρεψαν την υποταγή των λαών της Ευρώπης στην απολυταρχία των Μίδων, των Περσών. Των Περσών.
των Περσών. Θα ήταν διαφορετική η ιστορία του κόσμου εάν οι Έλληνες δεν είχαν νικήσει τότε τους Πέρσες. Από την άλλη μεριά, η έλλειψη ενότητας, η έλλειψη ενός δηλαδή κράτους ελληνικού συγκροτημένου, ήταν και μία από τις αιτίες που τελικά υποτάχθηκαν μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τις διαμάχες μεταξύ των επιγόνων ποιος θα αποκτήσει την εξουσία, τελικά υπετάγησαν στους Ρωμαίους. Και ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη περίοδο, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι αλήθεια ότι η κυριαρχία των Ρωμαίων δεν ήταν εξουθενωτική στους Έλληνες. Ο Πολύβιος ο ιστορικός λέει ότι οι Έλληνες προσαρμόστηκαν στην Pax Romana, δεν εκρωμαίστησαν, διατήρησαν το σθένος και την ακμή τους και μάλιστα συνέβη το ιστορικός παράδοξο τελικά αυτοί οι νικημένοι να κατακτήσουν πολιτισμικά και πνευματικά τον κατακτητή. Περί αυτών θα ακούσετε. Ως προς το θέμα του δικαίου, και αυτό είναι το κύριο αντικείμενο του απόψινού διαλόγου, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Οι αρχαίοι Έλληνες διέπλασαν τη θεωρία του δικαίου. Στα συγγράμματα των φιλοσόφων, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, ακούμε για το δίκαιο, τη διάκριση θετικού και φυσικού δικαίου στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Ξέρουμε για την επιείκεια, αλλά δεν είχαν, λόγω ακριβώς το ότι ήταν διηρημένοι σε πόλεις κράτη, δεν είχαν συγκροτήσει επιστήμη του δικαίου. Αυτό είναι πράγματι κατόρθωμα των Ρωμαίων. Αλλά και αυτοί οι Ρωμαίοι παραδέχτηκαν όχι μόνο οι νομοδιδάσκαλοι, οι Ρωμαίοι, αλλά και οι αυτοκράτορες, όπως θα ακούσατε, ότι εκεί είχαν πάρει ιδέες από τους νόμους, από τους θεσμούς της αρχαίας Ελλάδος. Και μάλιστα ειδικότερα από την νομοθεσία δύο πόλεων, των Αθηνών και της Σπάρτης. Αλλά ασφαλώς θέλετε να ακούσετε τους ομιλητές. Κατά μικρή αλλαγή του προγράμματος, πρώτος θα μιλήσει ο κύριος Παυλόπουλος και μετά ο κύριος Παπαγγελής. Θα τους παρακαλέσω να μην υπερβούν ο καθένας 20 λεπτά, ώστε να μείνει χρόνος και για συζήτηση. Ευχαριστώ. Παρουσιολογιότατε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είστε και σήμερα εδώ στο πλαίσιο των διαλόγων της Ακαδημίας Αθηνών. Οι διάλογοι είναι ένας καινούριος θεσμός ο οποίος ταιριάζει στην Ακαδημία. Οι τρεις τάξεις της Ακαδημίας Αθηνών διαιρούνται για να διαλέγονται, όχι για να χωρίζονται. Και αυτός ο διάλογος είναι εκείνος ο οποίος αναδεικνύει τη σημασία της ενότητας της Ακαδημίας. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Ακαδημία Αθηνών έχει αυτές τις τρεις τάξεις σε αντίθεση με άλλες ακαδημίες, οι οποίες περιορίζονται σε μία σχεδόν τάξη ή τη συνένωση πρώτης, δεύτερης και τρίτης με τα δικά μας δεδομένα. Τιμώντας αυτή την παράδοση, ξεκινήσαμε αυτήν την διαλογική τακτική, ας το πω έτσι. Πρέπει να σας πω ότι για το θέμα για το οποίο συζητάμε σήμερα εδώ, το σκεφτόμουν ότι θα ήταν ένας ωραίος τρόπος να συζητήσει κανείς στην Ακαδημία Αθηνών ήδη από τη στιγμή που εξελέγει ένα ακαδημαϊκός, γιατί τον κύριο Παγγελή τον γνώριζα, όπως και τον κύριο Μπουραζέλη, άλλωστε στο χώρο της ρωμαϊκής ιστορίας, τους γνώριζα πριν από την Ακαδημία Αθηνών. Και κυρίως με είχε εμπνεύσει ένα έργο που είναι μοναδικό, απόκτημα για ολόκληρη την Ευρώπη και τον πολιτισμό της του κυρίου Παπαγγελή, και μιλώ για την ανάλυση που κάνει για τον Λουκρίτιο και το ποίημά του «De rerum natura». Από εκεί
ξεκίνησε αυτή η σκέψη? Μόνο που εγώ δεν ήμουν ειδικός για να αναλύσω τη συνεισφορά του Λουκριτίου σε ό,τι αφορά τη διάσωση της ελληνικής γραμματείας και αυτή τη συνεισφορά της Ρώμης. Δουλειά μου ήταν να μείνω στα ελληνικά δεδομένα που μου ήταν οικεία και κυρίως να δω από τη δική μου πλευρά πώς η αρχαία Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία ενέπνευσε σημαντικό βαθμό την πορεία εξέλιξης αλλά και την φιλοσοφική υπόσταση γενικότερα βασικών θεσμών της Ρωμαϊκής Ρεσπούμπλικα. Διαλογικά λοιπόν θα κάνουμε αυτήν την συζήτηση με τον κύριο Παγγελή, μια αρχική τοποθέτηση δική μου και δική του μετά, μια μικρή συμπλήρωση καθενός και μετά ο λόγος εσάς. Ξεκινώ από την ελληνική πλευρά. Πώς η Ελλάδα, στο πω έτσι, φώτισε τη Ρώμη. Ένα είναι γεγονός, το ανέλησε ο κύριος Γεωργιάδης. Υπάρχει σε όλα τα συγγράμματα της ιστορίας του δικαίου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αν μιλάμε για κράτος και νόμο σήμερα, με τα δικά μας δεδομένα, κράτος και νόμος βασίζονται στην θεώρηση της ρωμαϊκής σκέψης, των Ρωμαίων νομοθετών και των Ρωμαίων νομομαθών της εποχής εκείνης. Η νομική επιστήμη, όπως την ξέρουμε σήμερα, είναι δημιούργημα της Ρώμης. Και αυτό εμείς οι Έλληνες πρέπει να το ομολογούμε. Γιατί είναι η εξής η αλήθεια. Νόμος και κράτος, όπως σας είπα, έχουν ρωμαϊκό υπόβαθρο. Γιατί αυτό, απλά, όχι ότι δεν υπήρχε κράτος πριν, υπήρχαν οι πόλεις κράτη. Ιδίως στην αρχαία Ελλάδα και ιδίως στην κάτω Ιταλία. Υπήρχε νόμος στα αρχαία ελληνικά δίκαια, αλλά να η διαφορά. Το κράτος, το ελληνικό, όταν πλέον ανήλθε η ρωμαϊκή κυριαρχία, είχε ήδη καταρρεύσει με την έννοια ότι η πόλις κράτος, αυτό το πρωτόλιο της δημοκρατίας μέσα από την άμεση δημοκρατία, αυτό δεν υπήρχε πια. Ήδη από την εποχή των ελληνιστικών χρόνων δεν υπήρχαν καν σχεδόν παρά ελάχιστα υπολείμματα. Και οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλα είχαν ξεκινήσει βεβαίως προηγουμένως από την επικράτηση των Μακεδόνων, του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, αλλά μετά και η ελληνιστική παράδοση δεν άφησε πολλά περιθώρια, η Ρώμη διαμόρφωσε ένα κρατικό καθεστώς εντελώς δικό της. Δεν υπήρχε η έννοια της άμεσης δημοκρατίας στη Ρώμη. Δεν υπήρξε ποτέ. Ακόμα και τα όργανα που υπήρχαν λαϊκής εκπροσώπησης στη Ρώμη, τα κομίτια γεντουριάτε, κυρίως τα κομίτια τριμπούτα και τα κονκίλια πλέμπης, ήταν πρωτόλιες αντιπροσωπευτικές μορφές, ας το πούμε, δημοκρατικής οργάνωσης, όχι θεσμοί άμεσης δημοκρατίας. Δεν υπήρχε λοιπόν πια αυτή η άμεση δημοκρατία. Η Ρεσπούμπλικα, το καθεστώς της Ρώμης, ιδίως την εποχή της Μεγάλης Ακμής, είναι μια κατάσταση που διαμόρφωσε η ίδια η Ρώμη για να μπορέσει να ξεκινήσει, όπως προσφιέστατα έχει λεχτεί, για να μπορέσει να ξεκινήσει από μια πόλη η οποία κατέληξε να γίνει ο κόσμος ολόκληρος εκείνη την εποχή. Αλλά και σε ό,τι αφορά το νόμο, ναι, υπήρχαν τα αρχαία ελληνικά δίκαια. Αλλά βεβαίως τα αρχαία ελληνικά δίκαια δεν είχαν την υφή την οποία απέκτησε ο νόμος μετά. Δηλαδή μετά την επικράτηση του δωδεκάδελτου νόμου, ύστερα από την εποχή των Μόρες Μαγιόρουμ και του δικαίου των Ποντιφίκων, για να φτάσει πολύ αργότερα στο Ιους Πρετόριουμ και στην Cognitio Extraordinem. Τα αρχαία ελληνικά δίκαια, τον νόμο τον αντιλήφθηκαν διαφορετικά. Σαν ένα τρόπο κοινωνικής οργάνωσης και αποδοχής εκ μέρους των πολιτών μέσω των θεσμών της άμεσης δημοκρατίας. Δεν ήταν το ίδιο στη Ρώμη. Στη Ρώμη ο νόμος υπήρξε το μέσο της συνεκτικής οργάνωσης της Ρωμαίων πολιτείας, η βάση δηλαδή πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλο το οικοδόμημα της Ρεσπούμπλικα. Τι είναι εκείνο το οποίο επηρέασε περισσότερο τη Ρώμη από πλευράς Ελλάδος? Φιλοσοφία. Φιλοσοφία του Πλάτωνος μέσα από τους νόμους, του Αριστοτέλους μέσα από τα ηθικά νοικομάχια και ιδίως από τα πολιτικά και κυρίως η φιλοσοφία των Στοϊκών, η παράδοση των Στοϊκών στη Ρώμη υπήρξε καταλυτική. Αρχίζει γενομένης από τον Πανέτιο το Ρόδιο,
ο οποίος προηγήθηκε φυσικά πολλά χρόνια του επικτήτου, εκείνος ο οποίος εισήγαγε την έννοια για πρώτη φορά της αξίας της ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας, τηρουμένων των αλλαγιών. Μη θεωρήσετε ότι ήταν διωμένες τέτοιες ιδέες στην εποχή εκείνη. Αλλά πάντως η πίστη στον άνθρωπο και στη δυνατότητα της εξέλιξής του από πλευράς πνευματικής και πνευματικής ολοκλήρωσης. Και κυρίως ο επίκτητος. Ο επίκτητος, ο οποίος Έλληνας βέβαια την καταγωγή από τη Μικρασία, περιπέτειά του στη Ρώμη και ιδίως η περίοδο της δουλειάς του ήταν εξαιρετικά χαρακτηριστική για διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, στη Ρώμη ανέπτυξε ουσιαστικά στον κολοφόνα της την Στοϊκή Σχολή και ύστερα, εξόριστος επί Δομητιανού το 93 μετά Χριστόν, ήρθε και καταστάθηκε στην Νικόπολη. Όσοι περνάτε από την Νικόπολη, κάπου σε εκείνα τα εκπληκτικά ερείπια που απομένουν ακόμα, με εκείνη τη χαρακτηριστική μορφή, δίπλα από το Ιόνιο, κάπου εκεί ήταν η σχολή του επικτήτου. Του φιλοσόφου, ο οποίος μέσα από τις διατριβές του, μας έδωσε τη σύγχρονη έννοια, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, της ελευθερίας. Της ελευθερίας που επηρέασε και τη Ρώμη αργότερα, πώς. Αυτό που οφείλουμε στον επίκτητο είναι ότι αναζήτησε την ελευθερία που και σήμερα, ακόμη και σήμερα, την αναζητάμε, είναι ζητούμενο και του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας μας. Και την αναζήτησε όχι από την πλευρά της εξωτερικής της πλευράς, της εξωτερικευσής της, αλλά της ενδοσκόπησης. Είναι αυτό που λέμε η ενδοστρεφής πλευρά της ελευθερίας. Πήρε την ελευθερία και ασχολήθηκε με την ελευθερία για να δει πώς η ελευθερία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναπτυχθεί ο ίδιος σαν προσωπικότητα, εδώ είναι η συνέχεια με τον Πανίτιο, και πώς όμως ο άνθρωπος αυτός μπορεί να περιορίσει ο ίδιος την ελευθερία του για να μην δίνει υπόδουλο των επιθυμιών του. Δεν αναζήτησε την ελευθερία ως μέσο ανάπτυξης για την κατάληψη και την επέκταση της εξουσίας ο επίκτητος. Την είδε σαν τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος γίνεται ελεύθερος για να επιδιώξει την διαμόρφωση ενός καθεστώτος πνευματικής και σωματικής ευδαιμονίας, το οποίο ο καθεστώς τον οδηγεί να μην είναι δούλος των επιθυμιών του. Εξού και αυτό που απέμεινε σε ένα από τα κυριότερα ρητά του επικτήτου, ου παινία λύπην εργάζεται, αλλά επιθυμία. Και αυτό ακριβώς είναι το οποίο, αυτός ο αυτοπεριορισμός, αν το δείτε σήμερα στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, τι σημαίνει, σήμερα υπάρχει αυτοπεριορισμός της ελευθερίας? Όχι, μας επιβάλλεται έξωθεν, αλλά πρέπει να τον αποδεχθούμε. Από το Σύνταγμα, από τους κανόνες δικαίου. Για τον επίκτητο, που δεν υπήρχαν βεβαίως τα νομικά εφόδια της εποχής, για τον επίκτητο, η μαγεία, ας το πω έτσι, της ελευθερίας για τον άνθρωπο, η ηθική αρχή και αξία, είναι ο ίδιος να περιορίζει τον εαυτό του στο βαθμό εκείνο, ο οποίος χαλιναγωγεί τις επιθυμίες του και τις ικανοποιεί μόνο στο μέτρο που αυτές είναι ικανές να του διασφαλίσουν μια αξιοπρεπή ζωή, σύμφωνη με την πνευματική πορεία του ανθρώπου. Αυτό ήταν το έργο του επικτήτου, το οποίο φώτισε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, όλη τη Ρώμη σε δύο επίπεδα. Και στο επίπεδο του κράτους και στο επίπεδο του νόμου. Και στο πώς διαμορφώθηκε ο νόμος και στο πώς διαμορφώθηκε η Ρεσπούμπλικα. Ξεκινάω λοιπόν με τον νόμο. Είπα και πριν, ο νόμος υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα. Αλλά ο νόμος στην αρχαία Ελλάδα ήταν κάτι το οποίο έβλεπαν οι Έλληνες φιλόσοφοι. Περισσότερο ως τρόπο κοινωνικής οργάνωσης και αποδοχής, όχι τον κανόνα δικαίου, με τη μορφή της απόλυτης επιβολής, δηλαδή αυτού που απέμεινε να λέγεται στους νομικούς κύκλους «dura lex sed lex». Ο νόμος να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από την ουσία του, από το αν ανταποκρίνεται στην ιδέα του δικαίου και της δικαιοσύνης. Στην αρχή, αλλά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Το νόμο δεν ήταν ποτέ έτσι οι Έλληνες. Βεβαίως υπήρξαν κάποιες εξαιρέσεις για την αξία του νόμου περσέ, ας το πω έτσι. Ιδίως στα πρώτα βήματα την εποχή των προσοκρατικών, μπορούμε να το δούμε παραδείγματος χάρη όταν οι μεγάλοι δηλαδή, φιλόσοφοι της Ιωνίας, ο Ηράκλητος παραδείγματος χάρη στο Περιφύσιος αναφέρει «Μάχεστε χρή των δήμων υπέρ του νόμου όκος περτύχιος». Εις τον Πυθιών 21.
ένα από τους πυθιόνικους, ο Πίνδαρος, λέγει «Νόμος πάντων βασιλεύς, θανατών και αθανάτων, Άγιοι δικαιών, βιότατα τυπερτά τα χειρή». Αλλά στο σύνολο σχεδόν της ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης, ο νόμος ιδώθηκε μέσα από την ηθική του διάσταση, να το πω έτσι. Δεν έχουμε παρά να παρατηρήσουμε τους νόμους του Πλάτωνος. Δεν ήταν το νόμο μόνο με την κανονιστική του μορφή και την κανονιστική του επιβολή. Πολύ περισσότερο Αριστοτέλη στα ηθικά νοικομάχια και στα πολιτικά. Οι μεγάλοι ρήτορες, ο Αισχήνης, εκείνο το εντυπωσιακό κομμάτι του λόγου του κατά Τιμοκράτους ή ο αργότερα ο Δημοσθένης, στο κομμάτι το αντίστοιχο κατά Αριστογείτονος, όπου συνδέουν ευθέως την έννοια του νόμου με το δίκαιο. Την αξία του νόμου όταν ο νόμος ανταποκρίνεται στην έννοια του δικαίου. Και βεβαίως ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Γεωργιάδης τους τραγικούς οι οποίοι έκαναν τη μεγάλη διάκριση ανάμεσα στο δίκαιο του ισχυρού και την έννοια της δικαιοσύνης. Την είδαμε παντού. Την είδαμε στον Εσχύλο και ιδίως στον Σοφοκλή. Την είδαμε επίσης και στον Ευρυπίδη. Όταν ο Ευρυπίδης, εκείνο το απόσπασμα με τις Σικέτιδες, λέει «Ουκ εστί ουδέν κρίσον ή νόμοι πολύ καλώς τεθέντες». Όχι νόμοι. Νόμοι καλώς τεθέντες. Τη διαφορά την καταλαβαίνει κανείς. Στη Ρώμη τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Στη Ρώμη ο νόμος ίσχυε εξ αρχής. Ήταν ο νόμος ο οποίος από τη στιγμή που εξεδίδεται και δημοσιευόταν, να το πω έτσι, ίσχυε ανεξάρτητα από την ουσία του. Και αυτό το βλέπουμε γενικότερα, γιατί οι ηθικές αρχές προσθέθηκαν πολύ μετέπειτα, ακριβώς χάρη στην στοϊκή φιλοσοφία. Αρχικά, ακόμα και στο έργο μεγάλων φιλοσόφων όπως ο Σενέκας ή παραδείγματος χάρη ο Κικέρων, που είχαν υποστεί την επιρροή του Επίκουρου και της στοϊκής φιλοσοφίας, εκεί βλέπουμε τον νόμο να θεωρείται ότι πρέπει να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από την σχέση του με την ηθική. Δεν έχει παρά να δει κανείς τον ορισμό που δίνει στον νόμο, ένα εξαιρετικό διαχρονικό ορισμό που δίνει ο Κικέρων στον διάλογό του Προκλουέντιο, όπου εκεί καταλήγει «Legum omni servisumus, und liberi esse possimus». Όλοι είμαστε υπήκοοι, ας το πω έτσι, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη δούλος, των νόμων, και γι' αυτό μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι. Η έννοια της ελευθερίας είναι υποταγή στον νόμο, όχι στον νόμο που ανταποκρίνεται σε δικαιοσύνη. Ακριβώς αυτό απέδιδε από την αρχή η πρώτη νομοθεσία, πριν υπήρχε βεβαίως η νομοθεσία των Ποντιφίκων, η οποία δεν ήταν καν γνωστή στους Ρωμαίους. Αργότερα, όταν έγινε ο μεγάλος αγώνας των Λιβύων απέναντι στους Πατρικίους, καθιερώθηκε ο δωδεκάδελτος νόμος. Κάποια στοιχεία του ορισμένοι λένε, και αυτό δεν το λέει κανένας τυχαίος, το λέει ο Κικέρων, το λέει όπως επίσης ο Γάιος, ο οποίος αναφέρει ότι αυτό το πρωτόλιο δικαίωμα του συνέρχεστε στη Ρώμη καταγόταν από την νομοθεσία του Σόλωνος. Έλεγε δηλαδή ότι αυτό το δικαίωμα «εξ λέγει σολόνις τρανσλάτα εστ». Αυτό κατά τη ρίση του Γάιου. Δημιουργήθηκε ο δωδεκάδελτος νόμος, αυστηρός νόμος. Νόμος ανάλογος με εκείνους που είχαμε σε κάποιες πόλεις στην Ελλάδα, όπως ήταν παραδείγματος χάρη Σπάρτη. Αυτός ο νόμος διήρκεσε για αιώνες. Ώσπου βεβαίως ο νόμος αυτός άρχισε να ξεπερνιέται αυτή η αυστηρότητά του. Μέσα από τον χρόνο άρχισε να δημιουργεί ρήγματα. Μάλιστα, ένα από τα πρώτα ρήγματα αναφέρει ο Γάιος, σαν παραδείγματος χάρη στην έννοια του δένδρου που ρύθμιζε από πλευράς εμπράγματου και ενοχικού δικαίου το ρωμαϊκό δίκαιο, περιλάμβανε και τα κλίματα των αμπελιών. Εκεί ξεκίνησαν πολλά να δείχνουν τη σχετικότητα. Και τότε αντικαταστάθηκε σιγά σιγά ή συμπληρώθηκε ο νόμος αυτός από το λεγόμενο Ιους Πρετόριουμ, δηλαδή υπήρχαν οι αρχές του 12ου νόμου. Αλλά τότε οι πρέτορες ήταν εκείνοι οι οποίοι έρχονταν, καθένας από αυτούς, αναγνώριζε όχι μόνο την άκτιο, την αγωγή που έδινε σε κάποιον που προσέφευγε ενώπιον των πρετόρων, αλλά του διατύπωνε και έναν κανόνα δικαίου. Και εδώ αρχίσουμε να φεύγουμε από το 12ο νόμο και να μπαίνει σιγά σιγά και η στοϊκή φιλοσοφία μέσα από αρχές που οι πρέτορες υιοθέτησαν και που είχαν σχέση αργότερα με γενικές αρχές του δικαίου που τις συναντάμε ακόμα και σήμερα. Έτσι διαμορφώθηκε κοντά στον 12ο νόμο
και το Ιους Πρετόριουμ ή Ιους Χονοράριουμ. Εκείνο για το οποίο ο Παπινιανός έχει δώσει τον έξω χωρισμό ότι είναι Ιους Πρετόριουμ ή Ιους Χονοράριουμ est quod praetores introduxerunt adiuvendi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. Αυτό λοιπόν ήταν εκείνο το οποίο διήρκεσε μέχρι το 342 μετά Χριστό. Καταργήθηκε από τη λέξη εμπούτια, συγγνώμη, διαμορφώθηκε κυρίως με τη λέξη εμπούτια και καταργήθηκε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αλλά και αυτό ακόμα, δηλαδή το πρετορικό δίκαιο, το οποίο ήταν εντός της Ρώμης διαμορφωμένο, όταν η Ρώμη επεκτάθηκε και ιδίως προς την παρακμή της, δεν αρκούσε. Τότε διαμορφώνεται η cognitio extra ordinem, δηλαδή η ειδική διαδικασία που δημιουργείται, η δικονομική διαδικασία, συμπληρωματικά ακόμα και με το πρετορικό δίκαιο, η οποία διαμορφώνεται από τον αυτοκράτορα, τους μεγάλους αυτοκράτορες, ιδίως της εποχής του Αδριανού, του Τραϊανού, Αδριανού, του Αντωνίνου, του Μάρκου Αυριλίου και βεβαίως του Σεπτίμιου Σεβίρου. Και τότε συναντάμε εκεί ρεσκρίπτα, δηλαδή έδινε ο αυτοκράτορας μια απάντηση σε ένα ερώτημα που του υποβαλόταν. Στις Λιμπελί ήταν τα αιτήματα που του υποβάλλονταν. Υπήρχε ένα συμβούλιο, το Scrinium Libellorum, το οποίο συνεδρίαζε, και εκεί έβγαζε τα λεγόμενα ρεσκρίπτα, τα οποία περιείχαν αρχές πέρα από το Ιους Πρετόριου. Γιατί εκεί ήταν η πρέτορες, δεν ήταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Και εδώ συναντάμε τις πιο γνήσιες αρχές, πραγματικά του στοικισμού. Όλες οι μεγάλες γενικές αρχές διαμορφώνονται εκείνη την εποχή. Αυτά που σήμερα συζητάμε σε άλλη μορφή βέβαια και στο επίπεδο των εθνικών δικαίων, αλλά ακόμα και του ευρωπαϊκού δικαίου. Μεγάλες γενικές αρχές, καλή πίστη, χριστή διοίκηση, η αρχή της αναλογίας, όλα αυτά είναι πράγματα που διαμορφώθηκαν από τους αυτοκράτορες συμπληρωματικά με τον 12ο νόμο και το Ιους Πρετόριουμ. Δηλαδή, η στοική φιλοσοφία ήρθε και κατέλαβε έδαφος από τον αυστηρό ρωμαϊκό νόμο για να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά του επιοικούς νόμου, του νόμου που συνδυάζεται με την επιοίκεια. Αυτό που πάντοτε συζητούσε ο Αριστοτέλης, ιδίως στα ηθικά Νικομάχια και στα πολιτικά του. Φτάσει ό,τι αφορά τον νόμο, αλλά βεβαίως πρέπει να πούμε και να δεχθούμε ότι το ίδιο συνέβη και με το κράτος εν πολλής και την Ρεσπούμπλικα. Διαμορφώθηκε η Ρεσπούμπλικα, εξελίχθηκε η Ρεσπούμπλικα με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε, ιδίως όσοι έχουμε ασχοληθεί με το Ρωμαϊκό Δίκαιο από την εποχή του Αυγούστου και πέρα, όταν η Ρώμη απέκτησε μια αυτοκρατορία στηριγμένη στις στέρεες βάσεις της Ρεσπούμπλικα ακριβώς, που είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα η Ρωμαίων Πολιτεία, με μια κεντρική έννοια, την έννοια του δημοσίου, και μια δεύτερη κεντρική έννοια, την έννοια του δημόσιου συμφέροντος. Αυτή η εξέλιξη ήταν καταλυτική για το κράτος της Ρώμης, που στις αρχικές του μορφές αυτό το κράτος στηριζόταν στον νόμο με την έννοια που σας εξήγησα προηγουμένως και στις αυστηρές βάσεις που προϋπήρχαν. Όμως, σιγά σιγά άρχισε να επηρεάζει αυτή η στοική φιλοσοφία και πτυχές της ίδιας της δομής του ρωμαϊκού κράτους. Και αυτό συνέβη ιδίως με την μορφή του δημόσιου συμφέροντος και με την έννοια της δημόσιας σφαίρας στην εποχή εκείνη. Το δημόσιο συμφέρον, το οποίο είναι καθαρά επινόηση της Ρώμης, αυτό που λέμε σήμερα, μη συνομική. Το δημόσιο συμφέρον, το οποίο είναι μία από τις βάσεις ελέγχου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Πρέπει όλες πρέπει να ανταποκρίνονται στο δημόσιο συμφέρον. Τι είναι όμως αυτό το δημόσιο συμφέρον? Δεν είναι το κοινή συμφέρον που ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του διαμόρφωσε. Εκεί μιλάει για κοινή συμφέρον. Ήταν το συμφέρον που ήταν συναποφασισμένο μέσα σε μια κοινωνία μεταξύ των πολιτών σε επίπεδο άμεσης δημοκρατίας για να μπορέσουν οι πολίτες να συνοηθούν μεταξύ τους και να θεωρήσουν ποιο είναι το κοινό καλό στο οποίο πρέπει να απεργάζονται εκεί. Ήταν μια συνθήκη, να το πω, μεταξύ των πολιτών στο πλαίσιο άμεσης δημοκρατίας. Στη Ρώμη τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Εδώ παίζει τεράστιο ρόλο η έννοια res publica, το πράγμα, το δημόσιο πράγμα. Στη Ρώμη δεν υπάρχει άμεση δημοκρατία. Η res publica, res, πράγμα, publica, δημόσια. Αυτό που λέμε σήμερα δημόσιο είναι κάτι το οποίο ανήκει στο ρωμαϊκό λαό, αλλά για την οργάνωσή του. Αυτή η res publica, λοιπόν, είναι εκείνη που διαμορφώνει την έννοια του δημοσίου του κράτους με τη μορφή που το ξέρουμε σήμερα, της νομικής προσωπικότητας του κράτους, που δεν υπήρξε με αυτή τη μορφή τότε, αλλά πάντως την υπονόησε. Και ήταν
πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η έννοια της Res Publica είναι εκείνη που διαμορφώνει την Res Populi, που ήταν ο δημόσιος σκοπός, που έπρεπε να υπηρετούν οι πολίτες. Ο δημόσιος σκοπός τι ήταν? Ήταν ένας σκοπός που δεν συνδιαμορφωνόταν από την βούληση των πολιτών, γιατί δεν υπήρχαν δεσμοί άμεσης δημοκρατίας. Αλλά ανήκει από τη στιγμή που αποφασιζόταν σε όλους τους πολίτες, τους Κύβες Ρωμάνοι, οι οποίοι έπρεπε να τον ακολουθήσουν. Αυτός ο δημόσιος σκοπός αποκτάει σιγά σιγά και στοιχεία από τη στοϊκή φιλοσοφία, τα οποία αφορούν το κοινό καλό, με την έννοια του ότι πρέπει να ανταποκρίνεται και σε ορισμένες ηθικές αρχές. Και το βρίσκουμε στην πορεία. Όπως επίσης αργότερα, βλέπουμε ότι μέσω του δημόσιου σκοπού η έννοια της δημόσιας σφαίρας μέσα στη Ρώμη, δηλαδή αν δείτε τη Ρωμαϊκή Πολιτεία, βεβαίως υπήρχε από τη μια πλευρά αυτό που λέμε σήμερα με άλλη εξελιγμένη μορφή, πολιτική κοινωνία, κοινωνία των πολιτών, υπήρχε η πολιτική κοινωνία, το κράτος, το δημόσιο, η Ρεσπούμπλικα. Και υπήρχε και η κοινωνία των πολιτών, συγγνώμη, πολιτική κοινωνία και η κοινωνία των πολιτών, οι πολίτες δηλαδή, οι οποίοι υπήρχαν μεταξύ τους, αλλά αυτές οι δύο σφαίρες ήταν άνισες μεταξύ τους. Επικρατούσε καταθλιπτικά μάλιστα η δημόσια σφαίρα. Ο πολίτης ήταν ενταγμένος μέσα στην Ρωμαίων πολιτεία. Χάρη σε αυτή υπήρχε, εκτός αυτής δεν υπήρχε. Και είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν ιδίως και από την παράδοση των Mores Maiorum, δηλαδή των αρχικών αρχαίγωνων, θα το πει κανείς, κανόνων οργάνωσης της ρωμαϊκής οικογένειας που επικράτησε και στην πολιτεία της Ρώμης, βλέπουμε ακριβώς αυτή την επιβολή. Έλα όμως που χάρη στη στοϊκή φιλοσοφία και κυρίως χάρη σε μεγάλους ποιητές όπως ήταν ο Οράτιος και άλλοι, και κυρίως σε μεγάλους φιλοσόφους όπως ήταν ο Σενέκας αλλά κυρίως ο Κικέρον, βλέπουμε να παρισφραίουν μέσα σε αυτήν την σφαίρα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μέσα σε αυτήν την σφαίρα υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία δείχνουν ανθρωπισμό, ουμανιστικά στοιχεία. Είναι εκείνα που σας είπα πριν, ο Πανέτιος των Περικαθηκόντων, το οποίο επηρέασε τον Τεοφύκης του Πλάτου και του Κικέρνους αργότερα. Ο Πανέτιος μίλαγε από τότε για την αξία της προσωπικότητας του ανθρώπου. Τη δυνατότητά του να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Και ο Κικέρνος είναι εκείνος ο οποίος προσέθεσε στην πορεία πάλι μέσα από την στοϊκή φιλοσοφία, από την οποία και αυτός είχε επηρεαστεί, σας το είπα και πριν, προσέθεσε την έννοια ακριβώς της ιδιωτικής σφαίρας του ανθρώπου και της δυνατότητάς του να συνεισφέρει ο ίδιος ως πρόσωπο και ως προσωπικότητα. Λέγοντας μάλιστα ότι ο πολίτης παίζει ένα ρόλο στο έργο αυτό που λέγεται, σαν να ήταν θεατρικό έργο, που λέγεται πολιτεία στην οποία μετέχει, παίζει ένα δικό του ρόλο. Ο ίδιος είναι μία περσόνα. Ο όρος περσόνα που μιλάμε σήμερα, τον ακούτε πολύ στην τηλεόραση κλπ, ανήκει στον Κικέρον. Στους Ρωμαίους πολίτες, ως περσόνες, παίζοντας τον δικό τους ρόλο μέσα στη Ρωμαίων πολιτεία, είχαν ορισμένα περιθώρια, πολύ περιορισμένα πάντως υπήρχαν για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους χάρη στην στοϊκή φιλοσοφία. Μικρός επίλογος. Αν, κυρίες και κύριοι, είχα να επιλέξω έναν εκπρόσωπο της Ρώμης που όλα αυτά τα συνδυάζει και δείχνει πόσο η στοϊκή φιλοσοφία επηρέασε την νομοθεσία της, την πολιτεία της, τους αυτοκράτορές της, αυτό λέγεται Αδριανός, που για μας τους Έλληνες είναι περισσότερο οικείος από ό,τι υπήρχαν, ήταν για τους Ρωμαίους. Άλλωστε, ήδη οι Ρωμαίοι τον απεχθάνονταν, γιατί πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αθήνα. Τον αποκαλούσαν Γκρέκουλους, μικρός Έλληνας, γιατί τα ωραιότερα κομμάτια του τα είχε γράψει, όπως φαίνεται από την Παλατινή Ανθολογία, στα ελληνικά. Ήταν καλός λογοτέχνης. Αλλά όχι στη λατινική φιλολογία, όπως θα μας έλεγε και θα μας πει και ο κ. Παγγελής, αλλά όπως γνωρίζει και ο κ. Μπουραζέλης. Είναι εκείνος ο οποίος αντίθετα από τον Τραϊανό, τον οποίο διαδέχθηκε και είχε καλογηθεί από αυτόν, δεν κοίταξε την επέκταση της Ρωμαϊκής Πολιτείας, εδώ η επιρροή του επικτήτου, αλλά την οργάνωσή της με όρους ανθρωπιστικούς. Διαμόρφωσε μια νομοθεσία άγνωστη για την εποχή του. Ξέρουμε σήμερα ότι στο ποινικό δίκαιο, το λέω για τον κύριο Μιλωνόπουλο, που σαφώς το ξέρει που είναι σήμερα μαζί μας. Ξέρουμε σήμερα ότι η έννοια της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος εισήχθη από τον Αδριανό. Μέχρι τότε η ποινική ευθύνη και αυτή ήταν αντικειμενική κατά βάθος. Είναι εκείνος που εισήγαγε την έννοια της υποκειμενικής υπόστασης και της ύπαρξης τουλάχιστον αμέλειας. Και όπως επίσης επέβαλε τις πρώτες περιορισμούς σε ό,τι αφορά τη δουλεία.
Και κυρίως μας άφησε το Τίβολι. Όσοι πάτε στη Ρώμη, 20 χιλιόμετρα έξω είναι, υπάρχουν ακόμα τα υπολείμματα του Τίβολι, αυτής της εκπληκτικής βίλας στο Τίβολι, όπου μέσα εκεί είχε συγκεντρώσει όλη την αρχαία Ελλάδα και άλλα από που πέρασε, αλλά κυρίως την αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο, σας είπα, ποτέ δεν τον χωνέψαν οι Ρωμαίοι. Όταν πέθανε και τον διαδέχτηκε ο Αντωνίνος ο Ευσεβής, δεν δέχτηκαν οι Ρωμαίοι να τον αποθεώσουν. Αγώνα έδωσε 2 με 3 χρόνια ο Αντωνίνος μέχρι να τους πείσει ότι άξιζε να αποθεωθεί ο αυτοκράτορας αυτός που περισσότερο τον θεωρούσαν Έλληνα. Και τελικά αποθεώθηκε. Σήμερα όλοι ξέρουμε ότι λέγεται Αντωνίνος Πίους, Αντωνίνος ο Ευσεβής. Ευσεβής και τη σεβάστηκε τη μνήμη του προκατόχου του. Αν ανέφερα λοιπόν τον Αδριανό, είναι γιατί αυτός περισσότερο εκπροσωπεί αυτό που είχε πει ο Οράτιος. Ότι η Ρώμη κατέκτησε την Ελλάδα, αλλά μετά κατακτήθηκε από εκείνη. Γκρέτσια κάπτα, Οράτιος, φέρουμ βικτόρεμ κέπιτ, et artes intulit agresti lastio. Αξίζει τον κόπο να δείτε και την πρωτομή που υπάρχει εδώ. Βρέθηκε η καλύτερη πρωτομή που υπάρχει, σαν πρόεδρος Δημοκρατίας, θυμάμαι, το Σέρτζιο Ματαρέλα που την βάλαμε στο Μουσείο της Ακρόπολης, η ωραίτερη πρωτομή. Βρέθηκε στην Λεωφόρο Συγκρού του Αδριανού, με τη γενιάδα του φιλοσόφου, το στεφάνι, το δρύινο, το οποίο ταιριάζει στο Δία, με τον αητό του Δία και βεβαίως την έννοια του σωτήρα του λαού του. Σας ευχαριστώ θερμώς, ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα λίγο παραπάνω από όσο μου είχε δώσει ο κ. Γεωργιάδης. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παυλόπουλε, για τα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Τώρα θα δώσω το λόγο στον ακαδημαϊκό κύριο Θεόδωρο Παπαγγελή. Λοιπόν, τι θα πει ένας φιλόλογος απέναντι στους πολιτικούς και νομικούς στοχασμούς ενός διαπρεπούς νομικού? Εδώ ταιριάζει το «Et tout le reste» Ελιτερατούρ του Πολ Βαλερί. Βέβαια, δεν απεκάλυψα στον αγαπητό μου Προκόπη όταν μου πρότεινε αυτό το διάλογο ότι σε μεγάλο μέρος της ερευνητικής μου καριέρας δεν ασχολήθηκα με τους νομοταγείς πατριωτικούς Ρωμαίους οι οποίοι με στοϊκή πεποίθηση και σταθερότητα οικοδόμησαν τη Ρεσπούμπλικα, αλλά με την μείζωνα και ελάσσονα ρωμαϊκή αντιπολίτευση. Την αντιπολίτευση των εραστών και των μποέμ. Αυτών οι οποίοι είπανε «Δεν μας νοιάζει Κέσαρα, αν είσαι άσπρος ή μαύρος, δεν μας νοιάζει Αύγουστε, αν μας ζητάς παιδιά για τους στρατώνες σου, εμείς το κορίτσι, το κρασί και το αγόρι μας, πώς το λέει, τη θάλασσα και λοιπά». Θυμάστε ένα παλιό τραγούδι. Η ερωτική ιδιώτευση των ελεγιακών κυρίως ποιητών είναι η πιο εμβληματική αντίδραση στο ήθος εκείνο το ρωμαϊκό, το οποίο ευνοούσε την ζωή της δράσης, την βήτα ακτίβα, και το οποίο θεωρούσε τους Ρωμαίους, οι οποίοι είχαν μολυνθεί από την ελληνική κουλτούρα, πολίτες ανάξιους. Παρ' όλα αυτά, και για να επιστρέψω και να δώσω στο βαθμό και στο χρόνο που μπορώ ένα ευρύτερο πλαίσιο με στο οποίο μπορεί να τοποθετήσει κανείς όσα ακούστηκαν προηγουμένως από τον Προκόπη Παυλόπουλο. Ναι, οι Ρωμαίοι είναι λαός σε πολλά πολύ διαφορετικός στην ψυχοσύνθεσή του, στο ήθος του και στα έθη του από τους Έλληνες. Πρώτα-πρώτα, έχουν μία συγκεκριμένη, συγκροτημένη, κωδικοποιημένη κοινωνική ιδεολογία.
η οποία εκφράζεται με ένα αρεταλόγιο, το αρεταλόγιο του «mos ή mores», «majorum». Ο Ρωμαίος είναι λιγομίλητος, σοβαρός, έχει κοινωνικό κύρος, αποφεύγει την ελαφρότητα, είναι αφοσιωμένος στην στενότερη οικογένεια, αλλά και στην ευρύτερη οικογένεια. Αυτό το αρεταλόγιο είναι εν μέρη εξιδανίκευση και εν μέρη ετεροκαθορισμός. Σε σχέση με ποιους? Μα με τους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι ελαφρείς, εκεί που οι Ρωμαίοι είναι σοβαροί. Γκρέκα λέβητας. Οι Έλληνες δεν είναι σοβαροί πολιτικά, εκεί που οι Ρωμαίοι έχουν συγκροτημένη άποψη. Ο Κικέρονας πήγε σε μία συνέλευση πολιτική στην Αχαΐα και έφυγε με τις τρίχες του όρθιες, διότι, λέει, μιλούσαν όλοι μαζί. Οι Ρωμαίοι ετεροκαθορίστηκαν, εξιδανίκευσαν και μυθολόγησαν. Παρόλα αυτά, οι αρετές που απέδωσαν στον εαυτό τους είναι ένας λειτουργικός, ζωτικός μύθος, ο οποίος επηρέασε την πολιτική, κοινωνική και στρατιωτική τους ζωή. Αυτός ο Mos Maiorum είχε υποδοχές για να υποδεχθεί ορισμένα από τα προτάγματα της στοικής φιλοσοφίας. Αλλά θέλω να αναφερθώ λίγο λεπτομερέστερα στο ζήτημα της φιλοσοφίας στην οποία εξετέθησαν οι Ρωμαίοι. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης δεν έχασαν προφανώς ποτέ την έγκλη τους. Οι καλά διαβασμένοι Ρωμαίοι, όπως ο Κικέρονας για παράδειγμα, τους ήξεραν καλά. Αλλά οι Ρωμαίοι ήταν εκτεθειμένοι κυρίως στις φιλοσοφίες της ελληνιστικής περίοδου και κυρίως στον στοικισμό και τον επικουρισμό. Τι φιλοσοφίες είναι αυτές? Ο Εμίλ Μπρεγιέ είπε κάποτε ότι ενώ στην κλασική Ελλάδα η φιλοσοφία προείλαβνε σαν όχημα το οποίο άνοιγε δρόμους, η φιλοσοφία της ελληνιστικής περίοδου είναι σαν ασθενοφόρο που έρχεται από πίσω και μαζεύει τους αναξιοπαθούντες. Η φιλοσοφία της ελληνιστικής περίοδου είναι κυρίως φιλοσοφία θεραπευτική. Και οι στοικοί και οι επικούροι έχουν ανεπτυγμένο σύστημα μεθοδολογικό, γνωσιολογικό, έχουν πει καταπληκτικά πράγματα για τη φύση των πραγμάτων, αλλά η έμφαση ήταν πάντοτε στο μέρος της φιλοσοφίας που ονομάζουμε ηθική. Και όσοι σήμερα σε επικούριες ή στοικές συνάξεις, νεοεπικούριες ή νεοεπικές συνάξεις, υπάρχουν και σήμερα κήποι, υπάρχουν και στοές, αναλαμβάνουν τη φιλοσοφία αυτή, την αναλαμβάνουν κυρίως από τη μεριά της ηθικής. Λοιπόν, η ηθική των επικουρίων δεν ταιριάζεται στους Ρωμαίους. Τι είπε ο Επίκουρος? Λάθε βιό σας. Μη ανακατεύεσαι με τα κοινά, μη ανακατεύεσαι με την πολιτική. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσεις αταραξία. Μα αταραξία ήταν και η επιδίωξη των στοικών. Αλλά οι στοικοί θέλαν την αταραξία δια της εναρμονήσεως του προσωπικού βίου με των στοικών λόγων και η αρμονία αυτή, το συμφώνω στη φύση ζην, το conveniente nature vivere, ήταν ο δρόμος προς την αταραξία. Και οι δύο φιλοσοφίες απορρίπτουν τα πάθη, αλλά από διαφορετικούς δρόμους. Οι στοικοί επίσης συμβουλεύουν
την έκθιμη συμμετοχή στην πολιτική και στα κοινά, αντιθέτως με τους επικουρίους. Γι' αυτό, ανάμεσα στον επικουρισμό και τον στοικισμό, στη Ρώμη κέρδισε κατά κράτος η στοική φιλοσοφία. Ακούσατε προηγουμένως για στοικούς αυτοκράτορες, τον Αδριανό και πολλούς άλλους, οι οποίοι δήλωσαν πιστοί της στοικής φιλοσοφίας. Με άλλα λόγια, ό,τι υπόθηκε για την στιβαρή ρεσπούμπλικα, για το πνεύμα των νόμων, για την δημιουργία της αίσθησης δημοσίου συμφέροντος και πολλά άλλα τα οποία έμαθα από τον Προκόπη που δεν τα ήξερα. Το νομικό πρόσωπο, έννοια που εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Ρώμη, η καταλεπτολόγηση των νομικών ζητημάτων, η εδραίωση της νομικής ως επιστήμης, όλα αυτά δεν είναι άσχετα με έναν ρωμαϊκό χαρακτήρα ο οποίος επηρεάζεται από την στοική φιλοσοφία και από τα προγονικά του ήθη. Αυτά συνδυάστηκαν και είναι το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου νομίζω ότι κανείς μπορεί να κάνει συγκριτική μελέτη της πολιτικής κοινωνικής πορείας και εξέλιξης των Ρωμαίων σε σχέση πάντοτε με την Ελλάδα. Και κάτι άλλο. Η Ρώμη ήταν υπερδύναμη. Η πόλη της Ρώμης ήταν caput mundi, κεφαλή του κόσμου. Η Ελλάδα ουδέποτε απέκτησε αίσθηση υπερδύναμης. Ουδέποτε μπορούσε να υπερβεί τον πολιτικό της επαρχιωτισμό. Στη Ρώμη για πρώτη φορά δημιουργείται αίσθηση κοσμοπόλεως και οικουμενικότητας. Το καταλαβαίνει κανείς διαβάζοντας το Βιργίλιο, διαβάζοντας τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου, ότι η κλίμακα στην οποία σκέφτονται οι Ρωμαίοι πολιτικοί, φιλόσοφοι και ποιητές είναι κλίμακα παγκόσμια. Η Ρώμη έμαθε από τους Έλληνες. Το ακούσαμε. Το ακούμε εδώ και αιώνες. Τους κατέκτησε και την κατέκτησαν πνευματικά. Αλλά είχε το δώρο και το χάρισμα αυτό που μάθαινε θεωρητικά να το μεταστοιχιώνει σε πράξη και δράση. Έμαθε τριγωνομετρία και γεωμετρία από τους Έλληνες, αλλά η μεγάλη τοπογράφη, η μεγάλη μηχανική ήταν Ρωμαίοι. Και οι πρώτοι που έκαναν σύστημα ίδρευσης, υδραγωγείο, στη Δήλο και στους Δελφούς ήταν οι Ρωμαίοι. Περιμέναν τους Ρωμαίους οι Έλληνες για να τους κάνουν υδραγωγείο, για να τους κάνουν σύστημα ίδρευσης. Οι Ρωμαίοι μηχανικοί, οι Ρωμαίοι, οι οποίοι λειτουργώντας την παγκόσμια οικουμενική τους κλίμακα, κατασκεύασαν οδικές αρτηρίες εκατοντάδων χιλιόμετρων. Οι Ρωμαίοι, από την άποψη αυτή, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, βρίσκονται πολύ πιο κοντά σε οικίες με εμάς πραγματικότητες. Η Ρώμη δημιουργήθηκε πάνω σε ένα προβληματισμό εθνικών ταυτοτήτων. Πρόσφυγες από την Τρία, οι οποίοι συναντούν τους αυτόχθονες στην Ιταλία και διαπραγματεύονται το κράτος το οποίο θα ιδρύσουν, τη γλώσσα που θα μιλήσουν. Η Ρώμη ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, ο πρώτος λαός που είχε να αντιμετωπίσει έναν προηγούμενο ανώτερο πνευματικά πολιτισμό και τον μιμήθηκε με τον δικό της τρόπο. Οι Ρωμαίοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι νιώσαν την ανάγκη να ξέρουν μία γλώσσα πολιτισμικά εγκυρότερη και πλουσιότερη από τη δικιά τους. Οι Ρωμαίοι είναι πολύ κοντά σε αυτά που μας απασχολούν σήμερα. Έχω πει πολλές φορές ότι η Ελλάδα είναι η σοφή γιαγιά. Χωρίς αυτήν δεν γινόταν.
αλλά όποιος κυκλοφορεί στην Ευρώπη ξέρει ότι η μάνα της Ευρώπης, πολιτικά δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι η Ρώμη. Γι' αυτό θα τελειώσω λέγοντας το εξής. Οι Ρωμαίοι μας κατάκτησαν, ήταν εχθροί μας. Στη συνέχεια υπήρξε το εκκλησιαστικό σχίσμα. Στη συνέχεια ο νεοελληνικός διαφωτισμός, προκειμένου να σφυρλατήσει αμιγώς ελληνική ταυτότητα, άφησε τη Ρώμη στο περιθώριο. Η Ευρώπη θεωρεί τη Ρώμη το οικογενειακό της ρομάντζο, φράση από συγκεκριμένο μελετητή. Οι Έλληνες είναι εκτός ρομάντζου και καλώς κάνουν. Αλλά ο ελληνικός εξαιρετισμός δεν μπορεί να είναι λόγος για να απαλήφουμε από την εκπαιδευτική μας και πολιτισμική μας συνείδηση τη Ρώμη. Μειώνουμε την ιστορική μας ορατότητα, απομειώνουμε την ιστορική μας νοημοσύνη και το χειρότερο, περιπίπτουμε σε άχρηστους και επιβλαβείς ναρκισισμούς. Πρόκειται για Ευαγγέλιο που έχω κηρύξει πολλές φορές και με συγχωρείτε, αλλά όποτε βρίσκω ευκαιρία το κάνω, το έκανα και σήμερα. Ανακεφαλαιώνω. Η Ρώμη, το κράτος δικαίου, η Ρώμη ως θεμελιώτρια της νομικής επιστήμης, είναι η Ρώμη με τις προγονικές αρετές, είναι η Ρώμη που δέχεται την επίδραση της στοικής φιλοσοφίας, είναι η Ρώμη η οποία εκτός από πεπερασμένο συμβεβικός ιστορικό γίνεται αχρονικό σύμβολο εξουσίας και αναβιώνει μέσα από τη διαδικασία της Translatio Imperii με τη Νέα Ρώμη, με την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, με τον Ναπολέοντα, με τη Βρετανική Αυτοκρατορία, με τον Μουσολίνη. Είναι μια Ρώμη φορητή. Μια Ρώμη η οποία ταιριάζει σε όσους έχουν εξουσιαστική ιδεολογία και είναι η Ρώμη χωρίς την οποία δεν θα υπήρχε ο χριστιανισμός όπως υπάρχει σήμερα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε συνάδελφε. Ήταν πολύ σημαντικά για όλους μας τα όσα μας είπατε, γιατί οι μη ειδικοί αλλιώς διαβάζουν και αντιμετωπίζουν την Ρωμαίων πολιτεία. Τώρα θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω εάν από το ακροατήριο υπάρχει ενδιαφέρον. Μάλιστα, γράφω τον κύριο Φλογαΐτη, τον κύριο... κύριος Μπουραζέρης και... το γυναίγραψα, το λέει. Και όχι τον Αμπελίδης. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Εκτός από αυτά που έμαθα σήμερα, μου τα έχει μάθει άλλωστε και νωρίς από τις συζητήσεις μας, μου έμαθε και κάτι. Τη διαφορά Ελλάδας-Ρώμης την ακούσατε. Το πλάτιασμα το δικό μου, την υπέρβαση του χρόνου, την Imperatoria Brevitas των Ρωμαίων, την οποία οφείλουμε στη λατινική γλώσσα, την οποία εκφράζει ο κύριος Παπαγγελής. Άρα Θόδωρε, απολογούμε. Γιατί εμείς έχουμε την τάση να μιλάμε πολύ. Ίσως γιατί δεν μπορούμε να συμπυκνώσουμε σε λίγα. Δεν έχουμε αυτή τη δύναμη. Γι' αυτό ο λόγος μας πολλές φορές χάνει την ουσία του. Η πυκνότητα του λόγου είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχω διορθώσει πολλά. Όσοι με ξέρουν, το γνωρίζουν. Αλλά, Θόδωρε, δεν έχω καταφέρει να φτάσω σε αυτό που έχει φτάσει και το ζηλεύω. Συμπροσθέτω μόνο ότι αυτό που είπε έχει τόσο μεγαλύτερη αξία όσο
αυτό που έμεινε από πλευράς πολιτιακής δομής και από πλευράς δικαίου και πολιτιακής δομής, το κληρονόμησε το Βυζάντιο. Το ελληνικό Βυζάντιο εν πολλής, το οποίο έζησε όμως ως Ρώμ, όπως η Κωνσταντινούπολη. Πάνω εκεί στηρίχθηκε. Δεν στηρίχθηκε σε καμιά πολιτιακή αρχή. Το Ρωμαϊκό Δίκαιο ήταν εκείνο που κληρονόμησε, αυτό που πήρε αργότερα ο Ιουστινιανός και που διαμόρφωσε βεβαίως τον κόντεξ Ιουστινιάνους που όλοι γνωρίζουμε. Μέσα από όλα αυτά όμως η Ελλάδα ήταν παρούσα. Αυτό που Ελλάδα παρούσα, φιλοσοφία μέχρι τη Ρώμη, στη συνέχεια, μέσα από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τη Βυζαντινή Νομοθεσία, αλλά και την ουσία πλέον του χριστιανισμού ως τρίτου πυλώνα του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Οι μεγάλες αρχές και αξίες των πατέρων της Εκκλησίας, των μεγάλων πατέρων, κυριότερος ο Ιωάννης Δαμασκηνός, και ο διάλογός του, γενικότερα, με τον Άγιο Θωμά τον Ακοιεινάτη, η μετακαίνωση του Αριστοτέλους προς εκείνη την πλευρά, όταν οι πατέρες της Εκκλησίας κατάφεραν τον πρώτο καιρό τον επαναστατικό του χριστιανισμού, όπου ήταν αντίον κάθε τι το οποίο αφορούσε την αρχαιότητα, σε ό,τι φτάσουμε στο Μεγάλο Βασίλειο για να γράφει προς τους νέους όπως άνεξ ελληνικών ωφελήν των λόγων, καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα αυτό που είπε, την Ευρώπη. Στην Ευρώπη μας, η οποία παρακμάζει ακριβώς γιατί δεν ακολούθησε το δρόμο που οι πατέρες την έφτιαξαν. Ο δημόσιος λόγος της και η δημόσια συμπεριφορά της να κοιτάνε κατά τη Ρώμη. Ο προορισμός της και οι ρίζες της, οι πολιτισμικές, ο ανθρωπισμός της και η έννοια της δικαιοσύνης να εκπορεύονται από την Αθήνα. Όταν δεν μπορεί να τα συνδυάσει αυτά τα δύο, η Ευρώπη δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει σε αυτό το οποίο όλοι πιστεύουν. Αλλά πρέπει όλοι να αποδεχθούμε ότι η Ευρώπη και ο πολιτισμός της είναι ένα μεγάλο ποτάμι, το οποίο αρδεύουν πολλοί ποταμοί. Από τα υδραγωγεία της Ρώμης μέχρι βεβαίως τις πηγές της Κασταλίας, μικρές πηγές, αλλά πολύ σημαντικές. Απλά, αν μπορέσει ο κύριος Παπαγγελής στην πορεία, να μας έλεγε λίγα λόγια, γιατί εγώ έχω μείνει γοητευμένος πάντοτε από κάτι που δεν είναι γνωστό σε εμάς τους Έλληνες. Τι οφείλουμε στο Λουκρίτιο, που έχει τόσο πολύ μελετήσει, τι οφείλουμε στο Λουκρίτιο για το έργο του Δημοκρίτου. Αν δεν υπήρχε ο Λουκρίτιος, η ατομική φιλοσοφία του Δημοκρίτου, στο μεγαλύτερο μέρος της, δεν θα μας ήταν γνωστή. Όταν διαβάζει κανείς Λουκρίτιο σήμερα, συγκλονίζεται από την έννοια της αταξίας του σύμπαντος που φτάσαμε να τη συζητάμε σήμερα, όταν πλέον η θερμοδυναμική έκανε τα μεγάλα της βήματα, για να οδηγηθούμε σε αυτό που όλοι ξέρουμε, δηλαδή στο τέλος των βεβαιοτήτων, για να χρησιμοποιήσω τη φράση του Ήλια Πριγκοζίν. Χίλια συγγνώμη, ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με ανεχτήκατε για δεύτερο. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ όμως, επειδή έχουμε 5 ενδιαφερομένους να μιλήσουν, θα σας παρακαλέσω 3 λεπτά ο καθένας, αν είναι δυνατόν. Κύριε Φλογαίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο λεπτό θα το αφιερώσω στο να ευχαριστήσω τους ομιλητές που μας είπαν τόσο πολύ ωραία πράγματα και πράγματι μάθαμε πολλά σήμερα. Με ακούτε τώρα? Έλεγα λοιπόν ότι πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές, γιατί μας έφεραν σε θέματα τα οποία είναι τόσο ωραία και τόσο σπουδαία. Αλλά εκεί βλέπω, στο βαθμό που είμαστε κληρονόμοι του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όλοι είμαστε ακόμη πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό λοιπόν μου θύμισε να πω ότι λέμε, και είναι σημαντικό, το είπαν ήδη οι Ρωμαίοι, το λένε καθημερινώς οι Ιταλοί, ότι η Ρώμη κατακτήθηκε από τους Έλληνες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούσαμε και σήμερα τόσο ενεργώς από τους ομιλητές μας. Για μας όμως τους Έλληνες, η σημαντικότερη ημερομηνία είναι το 212 μετά Χριστόν, όταν η Constitutio Antoniniana έκανε
όλους τους Έλληνες Ρωμαίους πολίτες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή εμείς μόνο δίναμε στους Ρωμαίους. Εκείνη τη στιγμή εμείς οι κατακτημένοι εγίναμε ένα με τους κατακτητές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι όταν μιλάμε για Ρωμαίους δεν εννοούμε μία φυλετική αναφορά, διότι όσοι και αν ήταν οι Ρωμαίοι της Ρώμης, πολύ γρήγορα χάθηκαν μέσα στην Ιταλική Χερσόνησο στην αρχή και στη συνέχεια δια της Κωνστιτούτου Αντωνινιάνα σε όλο τον κόσμο. Όταν λέμε οι Ρωμαίοι, εννοούμε ένα συγκεκριμένος πολιτισμός. Η ρωμαϊκότητα είναι ένας τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας, ένας τρόπος σκέψης, ένας τρόπος διακυβέρνησης. Και με την Κωνστιτούτιο Αντωνινιάνα του 212, εμείς οι κατακτημένοι εγίναμε φορείς που κρατήσαμε ακόμα 1000 χρόνια τη ρωμαϊκότητα όρθια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, ισοδυναμεί με το ότι κάποτε είχαμε κατακτηθεί. Εμείς οι κατακτημένοι όχι μόνο δώσαμε στους Ρωμαίους περιεχόμενο στον πολιτισμό τους, αλλά επιπλέον δώσαμε στους Ρωμαίους τη δόξα να παραμείνουν πολιτικά παρόντες στον κόσμο για άλλα 1000 χρόνια. Θα κλείσω τα 3 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, θυμίζοντας ένα χρονικό, αγγλικό χρονικό που συνεγράφει το 1400 σε αρχαία αγγλικά. Το έχω διαβάσει. Αναφέρεται στο ταξίδι του αυτοκράτορα Μανουήλ Δευτέρου Παλαιολόγου τα Χριστούγεννα του 1400 για να επισκεφτεί το βασιλιά της Αγγλίας. Όχι για να ζητήσει βοήθεια. Επήγε ένα ταξίδι με 50 σωματοφύλακες. Διασχίσανε όλη την Ευρώπη και έκανε Χριστούγεννα με τον βασιλιά της Αγγλίας και λέει το χρονικό ότι ο βασιλιάς εκάθισε δίπλα του, στα δεξιά του, τον αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Και είμαστε στο 1400. Αυτή τη ρωμαϊκότητα μας την αμφισβήτησε ο Καρολομάγνος, μας την αμφισβήτησε η λεγόμενη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους, αλλά η ρωμαϊκότητα που έχει αναφορά σε πολιτικά γεγονότα είναι δική μας. Και καλό είναι να τη θυμόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, να υποβληθούν ερωτήσεις, διότι αν γίνουν παρεμβάσεις δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε. Λοιπόν, κυρία Λιμπράντη, σας παρακαλώ, λίγα λεπτά σας παρακαλώ. Μια μικρή παρέμβαση θα κάνω. Διαβάζοντας προετών το έργο ενός εξαίρετου γερμανού φιλοσόφου, του Έντουαρντ Σέλερ, για την ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, εντυπωσιάστηκε σε ένα σημείο το οποίο θα αναφέρω. Τον 6ο αιώνα π.Χ. στην Έφεσο υπήρχαν πολλά πολιτικά προβλήματα, αντιπαραθέσεις, και εζήτησαν από έναν διαιτητή της Αθήνας να τους ενημερώσει και να λύσει τα προβλήματα, αναφερόμενος στην νομοθεσία του Σόλωνος. Τον 5ο αιώνα, λίγο αργότερα, ένας φιλόσοφος Εφέσιος, ο Ερμόδωρος, γνώστης βέβαια και του Σόλωνος, εξορίστηκε παρόλα αυτά από την Έφεσο, διότι είχε, λέει, αριστοκρατικό ένδυμα. Και αυτό εντυπωσίασε και εξόργησε, μπορώ να πω, τον Ηράκλητο που ήταν φίλος του. Και εγκαταστάθηκε ο Ερμόδωρος στη Ρώμη. Και εκεί ακριβώς συνέβαλε ουσιαστικά στην σύνταξη της Δωδεκαδέλτου, με τη βοήθεια, βοηθώντας δηλαδή τη Δεκανδρία, όπως λέγανε τότε. Και αυτό το αναφέρω ακριβώς ως ένα συγκεκριμένο σημείο του σημερινού θέματος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπουραζέρης.
ευχαριστώ. Πιστεύω ότι ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία παρουσίαση και ομολογώ ότι το μάτι μου κοίταζε προς το πάνω, προς το περίφημο επίγραμμα του Φιλίππου Ιωάννου για τις μουσες, οι οποίες έχουν νοστήσει πάλι στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι η σκιά του Πλάτωνα κάπου θα είναι ευτυχής με αυτόν τον διάλογο των απόψεων. Απλώς, όπως όλοι οι πλατωνικοί διάλογοι, δεν εξαντλούν το θέμα και όσα ελέγχθησαν φυσικά. Εκείνο το οποίο θα ήθελα εγώ να πω από τη σκοπιά του ιστορικού είναι, θα διαφοροποιούμε σε ένα σημείο. Είμαι εξίσου θαυμαστής, αν θέλετε, και θετικά διακείμενος προς τη Ρώμη. Ίσως θα πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο ως προς το ποιο μέρος της κληρονομιάς της αρχαιότητας εμείς θα έπρεπε να θέσουμε ως πρότυπο για την πορεία μας. Διότι ο ελληνιστικός κόσμος, τον οποίο συνάντησε η Ρώμη και υπέταξε και υποτάχθηκε από αυτόν πνευματικά, είχε ήδη διαμορφώσει πολιτικές μορφές, τις μορφές των ομοσπονδιών, τις μορφές των συμπολιτιών, τις οποίες ακριβώς δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνούμε και αξίζει να μελετούμε ιδιαίτερα. Και είναι από αυτή την άποψη πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, ότι η προσωπικότητα του Αδριανού, που πολύ σωστά αναφέρθηκε και από τους δύο ομιλητές και η σημασία της, δεν ήταν μόνο η μορφή του Γκρέκουλους, του Γρακίλου, όπως οι ίδιοι οι Ρωμαίοι τον σατήριζαν, αλλά και η μορφή εκείνου που για πρώτη φορά στην ιστορία προσπάθησε να δημιουργήσει μια κοινή, σε πρώτο πλάνο, θρησκευτική γύρω από τον θεσμό της αυτοκρατορικής λατρείας, ένωση των Ελλήνων, το περίφημο Πανελλήνιον του Αδριανού, το οποίο όμως συντέλεσε αποφασιστικά στη σφυριλάτηση στενότερων δεσμών ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις. Και περιορίζομαι σε αυτό, η ελληνική πόλης ίσως είναι το στοιχείο της ελληνικής ιστορίας που ποτέ δεν κατόρθωσε οποιαδήποτε εξέλιξη ευτυχώς να την εξαλείψει. Και αυτή η συνέχεια με τον α ή β τρόπο είναι εκείνο το νήμα με το οποίο αξίζει πάντα να συνδεόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ο ακαδημαϊκός κύριος Κιτρομιλίδης. Τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε, όπως είπα. Δύο ζητήματα. Πρώτον, θα ήθελα να θέσω αυτό που προσέλαβα από τις δύο πολύ λαμπρές παρουσιάσεις. Και θεωρώ, ως μελετητής της νεωτερικότητας, ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η αυτογνωσία της νεωτερικότητας σε μεγάλο ποσοστό βασίζεται στην γνωριμία της Ρώμης. Και αυτό νομίζω φάνηκε πάρα πολύ καλά απόψε από τις δύο παρουσιάσεις. Και για να εικονογραφήσω ακριβώς αυτό τον ισχυρισμό, ότι η αυτογνωσία μας εξαρτάται από την ουσιώδη γνωριμία με την Ρώμη, θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την ειδικότητά μου, την ιστορία των πολιτικών ιδεών. Όλη η διαδρομή της μοντέρνας πολιτικής σκέψης βασίζεται στις συζητήσεις περί του χαρακτήρα του ρωμαϊκού δικαίου. Τόσο στην απαρχή της νεωτερικότητας, στον 14ο αιώνα, που συζητούν οι μελετητές τι είναι ακριβώς αυτό που έχουμε κληρονομήσει από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το θεωρούμε το δίκαιό μας. Και δεύτερο, η μεγάλη συζήτηση, την οποία γνωρίζουμε κατεξοχήν από το έργο του μεγάλου στοχαστή της πολιτικής ελευθερίας της νεωτερικότητας, του Βαρόνου Μοντεσκέ, ο οποίος ακριβώς αναφέρεται στην μεγάλη συζήτηση ποιο είναι το δίκαιο το οποίο προσυδειάζει και πρέπει να υιοθετηθεί από την νεότερη Ευρώπη, αν η νεότερη Ευρώπη, η Γαλλία και κατ' επέκταση η Ευρώπη, επιθυμεί να προαγάγει το αίτημα της ελευθερίας. Ποιο δίκαιο, το ρωμαϊκό ή το φραγκικό δίκαιο?
και αφήνει να εννοηθεί ότι αν το αίτημα της ελευθερίας είναι η κεντρική στόχευση, θα πρέπει να πορευθεί η Ευρώπη προς την εγκατάλειψη του ρωμαϊκού δικαίου. Γιατί είναι το δίκαιο της αυτοκρατορίας, το δίκαιο της απολυταρχίας. Και αυτό είναι μια σημαντικότατη συζήτηση, η οποία ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό το οποίο προσέλαβα απόψε ως προς την αυτογνωσία της νεωτερικότητας. Ήμουνα στα τρία λεπτά. Ήμουνα στα τρία λεπτά, ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους ομιλητές απόψε, γιατί μας έδωσαν ενάυσματα για πολύ περαιτέρω συζήτηση. Εγώ δεν έχει τη μορφή ερωτήσεων αυτό που θα πω, αλλά είναι δύο παρατηρήσεις προς επίρρωση κάποιων σημείων που τονίστηκαν από τους δύο ομιλητές. Το πρώτο, που θα ήθελα να τονίσω λίγο περισσότερο, είναι ότι η ελληνική σκέψη, λέμε ότι η επιστήμη του δικαίου είναι δημιούργημα των Ρωμαίων, αυτό είναι σαφέστατο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά η ελληνική σκέψη έχει παίξει έναν άρρητο ρόλο στη δημιουργία της επιστήμης του δικαίου. Και αυτό οφείλεται στην μέθοδο της κλασικής ελληνικής σκέψης, η οποία αποβλέπει στην διατύπωση ή διαμόρφωση ενιών σαφών που να, δια της διαιρέσεως των ενιών να μπορούμε να φτάσουμε σε περαιτέρω γνώσεις. Αυτό που υπάρχει στα θεμέλια της ρωμαϊκής νομικής επιστήμης είναι ελληνικό έργο. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι αυτός που εισήγαγε αυτές τις σκέψεις όλες είναι ο Κικέρον. Ο Κικέρον είναι κομβικό πρόσωπο στην προσέγγιση Αθηνών, κυρίως έτσι, Ελλάδος και Ρώμης. Το δεύτερο που θέλω να πω, αυτό τονίστηκε πάρα πολύ, είναι οι φιλοσοφικές βάσεις ή αρχές, αν θέλετε, φιλοσοφικές αρχές, ηθικές αρχές μάλιστα, που εισήγαγε στο ρωμαϊκό δίκαιο το ελληνικό πνεύμα. Και θα αναφερθώ σε ένα απόσπασμα του κορυφαίου ίσως Ρωμαίου νομοδιδασκάλου, του Ουλπιανού, το οποίο μας διασώζει το Corpus Iuris Civilis, είναι το εξής. Μας λέει τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου. Ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές του δικαίου, μας λέει ο Ουλπιανός. Και λέει, οι θεμελιώδεις αρχές του δικαίου είναι τρεις. Precepta iuris sunt hec. Ο χωνέστε βίβερε, νέμινεμ λέντερε, σουουμ κουίκβε τριμπούερε. Δηλαδή, το εντύμος ζήν, όπως το παρέφρασαν στα βασιλικά, το εντύμος ζήν, μηδένα βλάπτην και το ίδιον εκάστο αποδιδώνε. Λοιπόν, το εντύμος ζήν, χωνέστε βίβερε, έχει να κάνει περισσότερο με την ρωμαϊκή αξία της τιμής, το honor. Πρέπει να ζεις όπως αρμόζει σε αυτό που είσαι μέσα στην πόλη, μέσα στην πόλη, στη Ρεσπούμπλικα. Οι άλλες δύο αρχές είναι καθαρά ελληνικές. Το νέμνεμ λέντερε ανάγεται στον Πλάτωνα, στην πλατωνική πολιτεία, όπου όταν τον Σοκράτη τον προκαλούν σοφιστικά να πει, αν είναι το καλύτερο απ' όλα είναι να ωφελείς τους φίλους σου και να βλάπτεις τους εχθρούς σου. Και ο Σοκράτης απαντά ακριβώς νέμινεμ λέντερ, όχι στα λατινικά. Ουδένα επιτρέπεται να βλάπτεις, ακόμα και τον εχθρό σου. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η αρχή του νέμινεμ λέντερε. Και το τρίτο, το σουμ κουίκβε τριμπούερε, είναι στοϊκή αρχή. Καθαρά στοϊκή αρχή, στην ιεραρχία, ας πούμε, στην κοσμική ιεραρχία, ο καθένας έχει τη θέση του και η δικαιοσύνη είναι να απονέμουμε στον καθένα ανάλογα με αυτά που, με την θέση που κατέχει μέσα στην ιεραρχία.
Έτσι, αυτές είναι οι τρεις αρχές που νομίζω ότι είναι, εκτός από την πρώτη που είναι μάλλον ρωμαϊκή, οι άλλες δύο νομίζω ότι είναι καθαρά ελληνικές. Και επιπλέον. Και επιπλέον. Αλλά οι στοικοί είναι αυτοί που επηρέασαν τους Ρωμαίους. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μόνο μια λέξη να προσθέσω σε αυτό που, μόνο μια φράση σε αυτό που είπε ο κ. Μπουραζέλης. Ναι, η αρχαία Ελλάδα μέσω των πόλεων κρατών που είχαν δημοκρατική παράδοση, δεν ήταν πολλά, Κώστα μου, δεν ήταν πολλά. Αν συλλογιστούμε πόσες πόλεις κράτη με δημοκρατική παράδοση, ήταν η Αθήνα, η Δορυφόρη της και κάποιες πόλεις στην κάτω Ιταλία. Το μεγαλύτερο μέρος δεν ήταν έτσι. Ναι, πραγματικά είναι μια ρίζα από την οποία ξεκίνησε η δημοκρατία. Ναι, είναι ακόμα παρόν η έννοια της δημοκρατικίας, κράτος του Δήμου. Από εκεί κατάγεται. Το ζήτημα είναι τι μας έμεινε. Ναι, η Αχαϊκή και η Αιτωλική Συμπολιτεία, και αν πάρουμε τα πράγματα και το μελετήσει κανείς, η Αιτωλική Συμπολιτεία είναι κοντύτερα σε αυτό που σκέφτηκαν οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Όχι η Αχαϊκή, η Αιτωλική. Όταν το κοιτάξει κανείς, εκεί είναι. Αλλά ποιο ήταν το μειονέκτημα? Το μειονέκτημα ήταν ότι αυτές δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν ποτέ τη συνεκτική εκείνη δομή που έπρεπε να έχουν για να επιβιώσουν. Γι' αυτό και δεν επιβίωσαν. Δεν μπόρεσαν να αντέξουν στους ανέμους τους κατακτικούς που τις άρρωσαν. Ήταν ωραία μοντέλα δημοκρατικής οργάνωσης. Ανίσχυρα δέντρα όμως για να μπορέσουν να αντέξουν σε αυτούς τους μεγάλους κατακτητικούς ανέμους χωρίς την κρατική δομή. Η Ευρώπη, ναι, έχει και ρίζες τέτοιες. Αλλά την Ευρώπη πώς τη φανταζόμαστε, και τελειώνουμε αυτό. Όπως και αν τη φανταζόμαστε, αν τη φανταστούμε όπως πρέπει να είναι μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, ακόμα και στην ομοσπονδιακή που έτσι δεν είναι, αλλά κυρίως ομοσπονδιακή Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τη δούμε ως αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Μόνο με αυτό το καθεστώς μπορεί να τη φανταστούμε, δεν μπορεί να τη φανταστούμε τίποτα άλλο. Αλλά για να τη φανταστούμε σαν αντιπροσωπευτική δημοκρατία υπό την ευρεία του Ρουένια, πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά. Κράτος, δημόσιο, Ρώμα. Το νόμο που χωλαίνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ότι αμφισβητείται το δίκαιό της από τα μεγάλα δικαστήρια της Ευρώπης, όπως είναι ιδίως η Γερμανία, ο Bundesfassungs Gericht, και η Γαλλία, Conseil d'État, που δεν αναγνωρίζουν αυτή την primauté, ούτε εγώ βεβαίως μεταξύ μας θεωρητικά θεωρώ ότι μπορεί να αναγνωριστεί, αλλά πάντως πρέπει να βρεθεί ένα μόνο συμβαίνει εδώ. Μιλάμε για αυτή την αμφισβήτηση. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ενότητα της ένωμης τάξης. Βασικό στοιχείο της Ρώμης και εδώ. Είτε το θέλουμε είτε όχι, ο κόσμος του μέλλοντος στη δημοκρατία θα έχει, όπως κατέληξα κατά την εκτίμησή μου, στραμμένα τα μάτια και στις δύο πλευρές. Θα είναι ένας Ιαννός. Η μία πλευρά στη Ρώμη, η άλλη στην Ελλάδα. Όποια όψη και αν χαθεί, η ευρωπαϊκή δημοκρατία και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός χάνουν την ταυτότητά τους. Θα κλείσει ο κύριος Παπαγγελής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απλώς θα επαναλάβω με διαφορετικά λόγια κάτι που είπα. Είναι απαράγραπτη, μοναδική η συμβολή της Ελλάδας σε όλο το φάσμα, το πολιτισμικό, των επιστημών κλπ. Έχω παρατηρήσει ότι κάθε φορά που θέτω όμως ένα ζήτημα με τη Ρώμη, υπάρχει μια ενστικτόδης επιθυμία να υπερασπιστούμε το ελληνικό. Μα δεν μας το αμφισβήτησε κανείς. Αυτό το οποίο θέλω να πω και προσπάθησα να πω, και το είπε και ο Προκόπης Παυλόπουλος, είναι το ιδιάζον, η ιδιοσυστασία της Ρώμης. Είναι διαφορετική η Ρώμη από την Ελλάδα. Όπως έλεγε ο Ρουσό, δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους, είμαι όμως διαφορετικός. Είναι διαφορετική από την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το μελετήσουμε. Όχι διότι πρέπει να μάθουμε τα ντεσού της ιστορίας, αλλά διότι έτσι αποκτούμε καλύτερη ιστορική όραση. Και για να συνδεθώ με όσα λέει και ο αγαπητός μου Προκόπης, η καλύτερη ιστορική όραση με Ελλάδα και Ρώμη στην περίπτωση αυτή είναι καλύτερη συνείδηση ευρωπαϊκής πολιτισμικής και πολιτικής ταυτότητας.
Μπορεί κάποιος να μην τη θέλει, να γίνει μοναχός σε κάποιο βουδιστικό μοναστήρι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε. Και δεν υπάρχει τρόπος να αποκτήσουμε αυτή τη συνείδηση χωρίς να γνωρίζουμε αυτούς τους δύο πυλώνες. Δυστυχώς, ο μεταμοντερνισμός, με τον οποίο δεν έχω καυγά ιδιαίτερο, μερικά πράγματα μου αρέσουν και η σχετικοποίηση εννοιών και αξιών, που βεβαίως επηρεάζει και την εκπαίδευση, απειλεί να διαγράψει ακριβώς τα κεφάλαια αυτά από την πολιτισμική μας συνείδηση. Το φοβάμαι, αλλά φοβάμαι πολύ περισσότερο τις συνέπειες. Δεν ξέρω πόσοι θα είμαστε εδώ. Υπάρχει νεολαία η οποία ίσως θα πρέπει να σταθεί απέναντι στις συνέπειες. Κάποιοι από εμάς δεν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τα όσα είπε ο ακαδημαϊκός κύριος Παπαγγελής, θέλω να κρατήσω το εξής, ότι Έλληνες και Ρωμαίοι είμαστε συνιδιοκτήτες του ελληνικού πολιτισμού και όσοι Έλληνες φρονούν ότι είναι αποκλειστικοί μόνοι ιδιοκτήτες, δεν έχουν μαζί τους τη φωνή της ιστορίας. Ευχαριστώ, αλλά ο Γενικός Γραμματέας και ο Ζερεφός θέλει να πει δύο λόγια. Πριν κηρύξω την λήξη της εξαιρετικής συνεδρίας σήμερα, με πραγματικό διάλογο, όπως θα έλεγε ένας Γάλλος, «Κομ il φαλέτρ». Θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία, επειδή αύριο αρχίζει τις εργασίες μια μεγάλη διεθνής διάσκεψη για τους ωκεανούς. Το μέλλον της γης είναι και το μέλλον των ωκεανών. Εμείς δεν έχουμε ωκεανό στην περιοχή μας και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και η Κλασική Ελλάδα αλλά και η Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ευρέχεται από την Μεσόγειο. Και θα ήθελα, παίρνοντας την ευκαιρία και από αυτά που είπε ο κύριος Φλογαΐτης αλλά και οι εκλεκτοί συνάδελφοι και ομιλητές, θα ήθελα να σας γνωρίσω αυτά που έχω ακούσει στο Άσχαρ. Το Άσχαρ είναι το αρχαιότερο Ισλαμικό πανεπιστήμιο και το πρώτο στον κόσμο. Οι δήμονες του Άσχαρ, όπου υπάρχει και το Κοράνιο το σχετικό, όπου φυλάσσονται χάρτες της περιόδου μετά την κατάκτηση των Αράβων, μετά δηλαδή το 600 μετά Χριστόν, έχουμε και εμείς εδώ στην Ακαδημία, κύριε Πρόεδρε, ένα πολύ ωραίο χάρτη, ο οποίος είναι δωρεά κάποιου ακαδημαϊκού και είναι από τη σειρά του Πύρη Ρέης, ο οποίος ήταν χαρτογράφος, πρώην πειρατής, ναύαρχος του τουρκικού στόλου της Υψηλής Πύλης και προηγουμένως και γιος πειρατού. Ο Πύρη Ρέης, λοιπόν, αποκαλεί την Μεσόγειο «El Bahr el Rumi», η θάλασσα των Ρωμιών. Αυτό μπορείτε να το δείτε αν επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη της Ακαδημίας, ένας από τους χάρτες, ο μεγαλύτερος και σπανιότατος χάρτης βρίσκεται στο Τόπκαπι στην Κωνσταντινούπολη. Οι Ρωμαίοι τη Μεσόγειο την έλεγαν Mare Nostrum. Το κτητικό Nostrum δείχνει και υποδηλεί αυτήν την υπεροχή που τόνισε ο κύριος Μπουραζέλης, η οποία ήταν διάχυτη στη Ρώμη. Εγώ θα δεχθώ το δόγμα του φιλτάτου ομιλητού μας
του κυρίου Παπαγγελή εννοώ, ότι όλα που πάνε στην κλασική Ελλάδα περνάνε από τη Ρώμη. Απόλυτα συμφωνώ. Και θα δεχθώ και θα συμφωνήσω ότι η Ρώμη πράγματι ήταν η μετάβαση από το Μέγα Αλέξανδρο σε ένα νέο οικουμενισμό, ο οποίος στερεώθηκε πάνω στη Μεσόγειο. Να δούμε τα ονόματα κατά τον Ισλαμικό νόμο και την Ισλαμική ιστορία. Mare Nostrum. Στην γεωγραφία του Κλαβδίου Πτολεμαίου, όπως ξέρετε, αναφέρεται ως Μεσόγειος θάλασσα, η οποία προηγείται του δόγματος ή συμπίπτει της Mare Nostrum, αλλά στα ελληνικά είναι γραμμένη ως Μεσόγειος. Προηγείται. Στα ελληνικά ή στου Κλαδίου Πτολεμαίου. Μετά έρχεται El Bahr El Rumi, στου Πύρι Ρέης, και μετά έρχονται οι πρώτοι χάρτες μετά το 1600, δεν έχουμε εδώ τέτοιους χάρτες, που αρχίζει και ονομάζεται El Bahr El Mutawassat, που είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Η ίδια λέξη είναι και στους σημερινούς χάρτες. Το λέω αυτό διότι και στο Κοράνιο, το οποίο είναι το ύψιστο σημείο αναφοράς για τους Ισλαμιστές, και εκεί η Μεσόγειος αναφέρεται μεικτά και ως θάλασσα των Ρωμιών, αλλά και ως Μεσόγειος θάλασσα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι και οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες αναφέρονται ως Ρούμι, αυτό είναι πολύ ωραίο, και ειδικότερα οι Έλληνες έχουν και έναν άλλο τίτλο, ο οποίος είναι υπέρτατος όλων, λέγονται Ιουνάνοι, από την Ιωνία. Και μάλιστα όλη η περιοχή κατά το Οθωμανικό δίκαιο ονομάζεται Ιουνανιστάν. Ό,τι δείτε σε κείμενα και έγγραφα και σε σπουδαίες γραβύρ που υπάρχουν το Κοράνιο, σε μερικές περιπτώσεις, έχει μικρές, όπως έχουμε και εμείς τα Ευαγγέλια μας, παρουσιολογιώδεται, διάφορες υπέροχες μικρογραφίες, υπάρχουν αντίστοιχες μικρογραφίες και σε ορισμένα του Κορανίου. Μόνο που αντί να δείτε εκεί τον Χριστό, την Παναγία, θα δείτε καμήλες να μεταφέρουν κάτι, θα δείτε φοίνικες, θα δείτε άλλα, αλλά καλλιτεχνικά σύμφωνα με την κουλτούρα της αραβικής τέχνης. Αυτά είχα να πω και με την χαρά της σημερινής μέθεξης των διαλόγων να κηρύξω τη λήξη και να ευχηθώ καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους.